Θεοδωσίου παραμένει στο στούντιο. Μιλτό, για να πάμε στο επόμενο παιχνίδι της αγωνιστικής και μάλλον στο μεγάλο κερδισμένο για τα play-off που είναι ο Άρης απόψε, έστω και δύσκολα, απέναντι στον Αστέρα. Στον κερδισμένο της βραδιάς, λοιπόν, τον Άρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Ο Αστέρας ήταν πολύ καλαστημένος και έχασε ευκαιρίες για να προηγηθεί. Όμως, με τις αλλαγές του Άκη Μάτζιου στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης βρήκε και την ενέργεια και την απαραίτητη επιθετικότητα για να φτάσει σε αυτό το 2-0 και να αυξήσει τη διαφορά του από τους διόπτους. Το ωραία πλάνα πάνω από το Κλεάνθης Μικελίδης, το περίεργο μαλλί του Σάκητς με μοβ το έχει βάψει. Ιδιαίτερο, βλέπουμε και τους δύο προπονητές, τον αναγκαλισμό τους, ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του πατέρα του Τάσου Σιδηρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ήταν ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Αστέρας που μπήκε δυνατά στο μάτς, μάλιστα στο 8ο λεπτό από τη σέντρα του Κότσερα έπιασε μια κεφαλιά ο Φερνάντεθ, κόντρα αριστερός. Εκτελέστηκε το κόρνερ, από το οποίο συσύγχυσε στην περιοχή ο Σίτο. Ο Βαλιέντε μπαίνει στη φάση από κοντά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν θα μετρήσει ως offside. Θα δούμε με την γραμμή ότι όντως υπάρχει. Θα μας πει περισσότερα και ο Παναγιώτης Βαρούχας. Δεν πήρε το προβάδισμα εδώ ο Αστέρας που ήταν επιθετικός και στις στατικές φάσεις. Το 19ο λεπτό, ένα φάουλ του Μουνάφο, κεφαλιά γυριστή του Μπαράλες που ήταν επικίνδυνος, η μπάλα έφυγε εκτός εστίας. Στο 23ο λεπτό, φάση διαρκές με τον Αστέρα, ο Άλβαρεθ θα κάνει μια σέντρα εδώ, θα τη δούμε. Θα γίνει μια συνεννοησία εκεί μεταξύ τερματοφύλακα και αμυντικών από κοντά, από πλεονεκτική θέση. Ο Φερνάντεθ δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή για τον Αστέρα που ήταν ο κυρίαρχος, ειδικά στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Στο 28, άλλη μια σέντρα θα δούμε από τον Κότσιρα. Ήταν το σούτ του Τιλίκα, διαγώνιο, η μπάλα έφυγε out νωρίτερα. Στο 23 και στο 28 από τη σέντρα του Κότσιρα, κεφαλιά του Σίτο, η μπάλα έφυγε ψηλά out εκτός εστίας του Κουέστα. Πάρα πολύ καλός ο Αστέρας. Η πρώτη φάση για τον Άρη στο 36ο λεπτό με το φάουλ του Μπρούνο Γκάμα. Περνάει μπάλα ελάχιστα έξω, όπως θα δούμε και στο replay, από την εστία του Παπαδόπουλου. Αυτή ήταν η πρώτη τελική ουσιαστικά απειλή από τον Άρη στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο δεύτερο μέρος, ένα πρόβλημα με τα δίχτυα που καθίσταται, με μια ταινία στα δίχτυα του Παπαδόπουλου εκεί. Στο 48 το γύρισμα, ο Μουνάφο από δύσκολη θέση δεν μπορεί να απειλήσει τον Κουέστα. Στο 50 αρχίζει και αυξάνει, ανεβάζει την απόδοσή του ο Άρης με την κεφαλιά του Μήτρογλου, που ουσιαστικά σε αυτή τη φάση φάνηκε, έστειλε την μπάλα έξω. Στο 51 ένα σούτ από τον Γκάμα σταθής, η απόκρουση από τον Παπαδόπουλο εν συνεχεία απομάκρυνε η άμυνα της ομάδας Αρκαδίας. Και εδώ στο 69 εκπληκτική πάσα του Σάσα στην αντεπίθεση. Ο Σάντερ Σίλβα που πέρασε σε αλλαγή περνά και τον Παπαδόπουλο. Δεν μπορεί εκεί ο Τιλίκα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και κάνει έτσι το 1-0 για τον Άρη. Τέταρτο γκολ στην εφετινή Super League για τον Σάντερ Σίλβα, που όλα τα τέρματά του τα έχει πετύχει ως αλλαγή. Μπαίνει αλλαγή και σκοράρει. Ήταν μία από τις χρυσές αλλαγές ουσιαστικά του Άκη Μάτζιου. Εδώ απέφυγε τον Παπαδόπουλο, ο Τιλίκα έκλεισε την εστία, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 75, τριπλή κεφαλιά βλέπετε στα καρέ του Άρη. Δεν πήγε η μπάλα στα δίχτυα. Αρχικά ο Σουάρεθ, ο Μπαράλεθ και ο Καστάνιο, νέα κεφαλιά έξω. Στο 85, ο Μάνος που πέρασε και αυτός ως αλλαγή κάνει το πλασέ. Η μπάλα όμως περνά παράλληλα από την εστία και χάνεται ευκαιρία για την ομάδα του Άρη για ένα δεύτερο τέρμα. Στο 87 και πάλι ο Μάνος από τη σέντρα του Γκάνε έπιασε την κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ. Στο 89 φάουλ πολύ καλό του Γκάμα, εντυπωσιακά. Ο Παπαδόπουλος στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Πάρα πολύ ωραία η επέμβαση του τερματοφύλακα του Αστέρα. Κρατά αυτό το 1-0 και τον Αστέρα στο μάτς, αλλά στις καθυστερήσεις η κάθετη από τον Σάντερ Σίλβα βγαίνει μόνος του ο Μάνος, πλασάρει υποδειγματικά τον Παπαδόπουλο και κλειδώνει, ουσιαστικά σφραγίζει τη νίκη του Άρη με 2-0. Και ο Μάνος, όπως είπαμε, μπήκε ως αλλαγή, βοήθησε τα μέγιστα για αυτή την πολύ σημαντική νίκη του Άρη. Ξέφυγε από τους διώκτες του, 4, 5 και 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Βλέπουμε και την αντίδραση του Παπαδόπουλου, πραγματικά είναι απαρηγόρητος. Τελευταίο σφύριγμα από τον Σιδηρόπουλο. Αυτή θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη ήττα για τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας από τις 6 Δεκεμβρίου. Είχε πάρα πολύ καλό σερί, ήταν αίτητος ο Αστέρας, ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, δεν σκόραρε. Και εν συνεχεία το πλήρωσε με τις αλλαγές του Άκη Μάτζιου και ήρθε αυτό το 2-0. Δίκαιο, όπως εξελίχθηκε το μάτς στην επανάληψη, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να δικαιούται και κάτι περισσότερο ο Αστέρας στο πρώτο μέρος. Αυτό λένε και ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Ωραία, ας τις ακούσουμε, Μίλτο. Νομίζω ήταν ίσως από τα χειρότερα ημίχρονα που έχουμε κάνει. Χωρίς ένταση, χωρίς ρυθμό, χωρίς νεύρο, θα έλεγα, καθόλου στο παιχνίδι μας. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα, αλλάξαμε κάποια πράγματα και μας βοήθησαν πάρα πολύ και οι αλλαγές, οι οποίες μας δώσαν πολύ ενέργεια. Και θεωρώ ότι από τα δεύτερα ημίχρονα ήταν από τα καλύτερά μας και πήραμε μια σπουδαία νίκη. I think that today our biggest problem was that we didn't succeed to score during the first half. Σήμερα πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. I'm really sad that we are not rewarded for this great first half.
σκέφτεστε ότι αδικηθήκαμε εμείς, ότι δεν ανταμυφθήκαμε γι' αυτό το καλό μας πρώτο ημίχρονο. In the second half, Aris was much better than in the first half. This was one of the reasons. Στο δεύτερο ημίχρονο, ένας από τους λόγους που ηττηθήκαμε ήταν ότι ο Aris ήταν πολύ καλύτερος. And we didn't succeed to keep enough good balance during the second half. Και δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την ισορροπία μας κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου. Είναι ένα παιχνίδι ότι φεύγουμε ικανοποιημένοι από αυτό που είδαμε μέσα σε αυτό το αγωνιστικό χώρο. I don't remember the game against the big teams which we succeed to create more chances than today. Δεν θυμάται κάποιο παιχνίδι απέναντι σε μεγάλες ομάδες που να δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ειδήσεις μας στη Θεσσαλονίκη και τον Τάσο Πακλατζή. Αλλά πριν πάμε, να σας πούμε ότι η αποστολή της ΑΕΚ έφυγε από το ΆΚΑ, όχι από την κεντρική είσοδο που περίμεναν οι οπαδοί, αλλά από την είσοδο του μπάσκετ. Οπότε, τέλος και σε αυτά τα επεισόδια προς το παρόν με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Τάσο Πακλατζή. 17ο παιχνίδι, Τάσο, που δεν δέχεται γκολ ο Άρης και αποθεώνεται για τις αλλαγές του ο Άκης Μάτζιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι έτσι είναι. Ο Άρης κατάφερε να πάρει ένα ακόμα παιχνίδι στην έδρα του. Έχει δίκιο ο Άκης Μάτζιος. Ήταν ένα από τα χειρότερα ημίχρονα εντός έδρας για την ομάδα του Άρη. Ωστόσο, υπάρχει μια δικαιολογία σε αυτό. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που δεν είχε να χάσει σήμερα τίποτα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης φέτος έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα τρεις φορές στο πρωτάθλημα. Μία για τα play-off, δύο για την κανονική διάρκεια και δύο φορές στο κύπελο. Την έχει κερδίσει τέσσερις φορές, ενώ έχει ιτηθεί μόλις μία αυτή στο Θεόδωρος Κορκοτρώνης και μάλιστα σε ένα παιχνίδι όπου άλλαξε το αποτέλεσμα με ανατροπή ο Αστέρας μέσα σε 5 λεπτά σε εκείνο το δεύτερο ημίχρονο μετά το γκολ που πέτυχε ο Μάνος. Είναι ένα ενδιαφέρον ζευγάρι πάντα και είναι μια ομάδα οι φιλοξενούμενοι σήμερα που δεν κλείνονται, παίζουν ανοιχτά. Όντως το πρώτο ημίχρονο για τον Άρη ήταν πάρα πολύ άσχημο. Κακό αγωνιστικά, αλλά το ευχάριστο για τον Μάτζιο είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα άλλαξε άρδιν. Είδαμε έναν εντελώς διαφορετικό Άρη. Παίρνει σκορ από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, παίρνει ενέργεια από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Είχε σήμερα γεμάτο πάγκο ο Άρης μεσοεπιθετικά και κατάφερε να πάρει μία νίκη χάρη σε αυτήν την εξαιρετική, πέρα από τις ευκαιρίες που έκανε, assist του Σάσα που είναι ενδεικτικό μιας κίνησης μεγάλου ποδοσφαιριστή, αν και είναι ανασταλτικός μέσος. Και ο Σίλβα, ο οποίος εκτός από τον γκολ, πετυχαίνει και την ενέργεια που κάνει, πετυχαίνει και στην ενέργεια που κάνει να δώσει την ασίστ στο Μάνο για να σκοράρει. Ήταν μια νίκη, όπως όλοι παραδέχτηκαν σήμερα, κομβική για τον Άρη, γιατί έχει την ερχόμενη εβδομάδα υποδέχεται την ΑΕΚ δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας. Είχε υποστεί απώλεια την πρώτη αγωνιστική των play-off και αυτό τον έφερε λίγο πίσω, δεν τον έριξε από τη δεύτερη θέση. Τώρα ξαναπαίρνει μια ανάσα βαθμολογική και αποκτά και μια απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και έχει την δυνατότητα την ερχόμενη Κυριακή να ξεφύγει ακόμα περισσότερο υποδεχόμενος την ΑΕΚ στο κλεάν της Βικελίδης. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και τον Αντώνη Πανούτσο. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Αντώνη. Αγκαλιάζει, λες, το ευρωπαϊκό. Τάσο, πρωτού φύγει. Α, ναι, οκ. Okay. Κοίτα κάτι, επειδή ο Μάτζιος αναφέρθηκε σε δύο στοιχεία, ότι βοήθησε, ξέρεις, η ομάδα την έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Το ένα ήταν το φθαμοφανές. Γίνανε κάποιες αλλαγές, είδαμε και τα λοιπά, ο Σίλβα και όλα τα ορατά. Και υπάρχουν και τα όρατα, αυτό το οποίο είπε διακριτικά, είπαμε κάποια πράγματα. Συνήθως αυτό το είπαμε κάποια πράγματα είναι τους είπα κάποια πράγματα. Κάπως έτσι, ναι. Δεν σου φάνηκε εσένα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπάθησε να τους ταρακουνήσει, να τους ξυπνήσει. Ναι. Η αλήθεια είναι, το εξήγησε μετά, ότι μετά από διακοπές πάντα είναι κάπως νοθροί, προβληματισμένοι. Ενδεχομένως ο Άρης έχει και περισσότερο άγχος σήμερα από τους φιλοξενούμενους. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι στα αποδυτήρια προσπάθησαν να τους ξυπνήσει. Φάνηκε πάντως ότι όντως τους είπε κάποια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Μάτζιος πιστώνεται τεράστιο μερίδιο, αν όχι σχεδόν όλο το μερίδιο της φετινής επιτυχίας του Άρη, νομίζω. Έτσι, αν θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η σεζόν, πόσο άσχημα ξεκίνησε η σεζόν και πώς έχει κυλήσει και πού έχει φτάσει μέχρι εδώ. Πρέπει να σταθούμε όμως και στο ότι ο Άρης έχει γεμάτο πάγκο. Βλέπουμε ότι με αλλαγές που γίνονται στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει και το ρου ενός αγώνα όπως έγινε σήμερα. Βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Άρης με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο άφησε πίσω το πολύ κακό, εγώ θα πω, όχι μέτριο, κακό πρώτο ημίχρονο όπου ο Αστέρας είχε τον πρώτο λόγο. Ωραία, τα ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
Παναγιώτη, τώρα πάμε σε σένα για τις επίμαχες φάσεις του αγώνα. Ναι, να πούμε τις φάσεις.